Χαίρετε φίλες και φίλοι του N10, τι καλή εβδομάδα, είναι ακόμα εβδομαδίο vlog και φυσικά είναι η εβδομάδα μετά την παρουσίαση του... Όχι παρουσίαση, τη διάθεση του Nintendo Switch, παρουσιάστηκε πάρα πολύ καιρό, τέλος πάντων πέρασε η 3 Μαρτίου που ήταν η ημερομηνία όπου ξεκίνησε να πωλείται το Nintendo Switch. Την Παρασκευή κάναμε ένα πρώτο βίντεο που αφορούσε τη συσκευή, μια πρώτη επαφή, τέλος πάντων, το τι περιέχει συσκευασία και πώς δουλεύουν κάποια πραγματάκια. Τώρα το έχω εδώ πέρα πίσω, το έχω συνδέσει στην οθόνη του υπολογιστή μου και έχω βάλει εδώ πέρα και τα χειριστηριάκια. Πρώτο πράγμα που παρατήρησα μόλις τώρα, έτσι όταν τα έβαλα εδώ πάνω στο μενού, το γεγονός ότι για να δουλεύεις το μενού, άμα τα βγάλεις από εδώ, πρέπει να πάρεις αυτό εδώ και να το δουλεύεις έτσι. Το δείχνει εδώ, ας πούμε. Εδώ, να το δουλεύεις εδώ έτσι. Κανονικά, για να λειτουργήσει. Το πρώτο βασικότερο θέμα λοιπόν με το Nintendo Switch είναι ότι το παίρνεις με 339 ευρώ και δεν έχει μέσα παιχνίδι. Οι επιλογές που υπάρχουν για παιχνίδι αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστες και ουσιαστικά είναι ένα και μοναδικό, το βασικό δηλαδή, το Legend of Zelda, το καινούριο Zelda, το οποίο όμως ταυτόχρονα κυκλοφορεί και στο Wii U. Έτσι οπότε οι κάτοχοι Wii U μπορεί να αποφασίσουν να το πάρουν εκεί πέρα και να μην επενδύσουν στο Switch για το λόγο ότι 339 ευρώ είναι πολλά χρήματα, συν 70 ευρώ το παιχνίδι, τόσο έχει στο eShop, άμα το πάνω το δεις εδώ πέρα τώρα δηλαδή στο eShop έχει, που το σύνδεσα, το έχει 70 ευρώ, έτσι, είναι πάρα πολλά λεφτά, τόσο πάντων είναι πάρα πολλά λεφτά, βασικά είναι πάρα πολλά λεφτά, 340 και 70, 410 για να το πάρεις και θα χρειαστεί και μια κάρτα μίμης και μια 128 για σιγουριά, από ό,τι θα χρειαστεί κανένα 80 ευρώ ακόμα, ένα 500 θα σου πάει όλη η φάση. Εδώ είναι το eShop και εδώ είναι το Zelda 69 και 99. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι το Super Bomberman R, το 1-2 Switch, κάποια παιχνίδια από το Neo Geo και New Frontier Days, λέει εδώ πέρα, Othello, Voice, Vroom in the Sky, Just Dance 2017, Am Setsuna, Snipper Clips, το οποίο είναι και το μοναδικό παιχνίδι το οποίο υπάρχει σε demo, από όλα αυτά υπάρχει demo για να το κατεβάσεις, και Fast RMX. Από όλα αυτά τα παιχνίδια έπαιξα στο event που έκανε την Παρασκευή 3 Μαρτίου η CD Media. Εγώ το έκανα 2 του μηνός, ήταν για δημοσιογράφους, 3 του μηνός ήταν για τον κόσμο. Έπαιξα Legend of Zelda, έπαιξα τα παιχνίδια το 1-2 Switch, έπαιξα Super Mario Kart, το Super Mario λέω, Mario Kart 8 και το ARMS, το οποίο ARMS όμως και το Mario Kart το 8 δεν κυκλοφορούν τώρα, θα κυκλοφορήσουν αργότερα, το Zelda κυκλοφορεί άμεσα. Και το 1-2 Switch κυκλοφωνάμε. Θεωρώ ότι το 1-2 Switch έπρεπε να είναι μέσα στη συσκευασία. Έτσι. Έπαιξα ένα, πώς το λένε, ένα mini game το οποίο αρνίζει μια γελάδα. Παίρνεις το χειριστήριο και πατάς τα κουμπιά εδώ πέρα και κάνεις το χέρι σου έτσι και αρνίζεις μια γελάδα. Έπαιξα το άλλο που είναι το μπιστολέρο που περιμένεις την εντολή και κρατάς το χειριστήριο πάλι αυτό εδώ πέρα, το Joy-Con στο χέρι και είσαι έτοιμος και μετά σου πει πάμε, σηκώνεις το χέρι με αντίπαλο τον άλλο να δεις ποιος το προλάβει πρώτος, αλλά ok. Και είχε και ένα ακόμα εκεί πέρα mini game. Τέλος πάντων, το 1-2 Switch δεν είναι. Έπρεπε να είναι με συσκευασία οπωσδήποτε. Το Zelda από την άλλη, ήδη έχουν γραφτεί διθύραμβοι παγκοσμίως. Ήταν ένα demo 20 λεπτών και το παιχνίδι είναι πολύ όμορφο. Επίσης, είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι παίρνεις την κονσόλα έτσι, από τη βάση της, την σηκώνεις και την βάζεις κατευθείαν. Την παίρνεις στο χέρι και συνεχίζεις να παίζεις. Όμως. Αυτό που παρατήρησα είναι το γεγονός ότι στην τηλεόραση, όταν παίζαμε στην τηλεόραση που είχαν μεγάλες τηλεοράσεις εκεί πέρα τοποθετημένες 4K πιθανόν, δεν ξέρω, τέλος με καινούριες τηλεοράσεις, το παιχνίδι, παρόλο που αυτά τα τύπου cell shaded γραφικά που έχει ήταν όμορφα, δεν εντυπωσίασε τουλάχιστον από το οπτικό τομέα, έτσι, και μάλιστα ακόμα και στην αρχή του παιχνιδιού, πριν φτάσει σε σημεία με πολλούς εχθρούς ή πόλεις μεγάλες και τα σχετικά, μου φάνηκε σε αρκετά σημεία το παιχνίδι να χάνει frames. Βασικό θέμα αυτό, θα το δούμε στην πορεία πώς εξελίσσεται. Εντάξει, και σε 20 λεπτά τους άλλους δεν μπορώ να
εκφέρω άποψη για τα παιχνίδια, αλλά εντάξει, Zelda είναι ένα μεγάλο έπος και σίγουρα θα, όπως έχουν γράψει πάρα πολλοί άλλοι και φαντάζομαι και ο Βέζος θα το δει μόλις ξεκινήσει να το παίζει το παιχνίδι, θα είναι τίτλος σημαντικός. Απλά αυτό το πρόβλημα είναι αυτό, το λέω ότι βγαίνει και στο Wii U, τελευταίος τίτλος για το Wii U και ταυτόχρονα πρώτος για το Nintendo Switch. Κλείνω την παρένθεση, αυτό είναι βασικό πρόβλημα. Για αυτούς που έχουν ήδη Wii U και σκεφτούν να πάνε στο Switch, δεν τους δίνει ένα σημαντικό λόγο αυτή τη στιγμή να το αγοράσουν. Πέρα από το γεγονός να παίζουν το Zelda εν κινήσει. Και πηγαίνοντας σε αυτό το πράγμα, το εν κινήσει, παίρνοντας το Zelda ουσιαστικά στα χέρια και στην οθόνη, εντυπωσιάστηκα από την εικόνα που βγάζει στη συγκεκριμένη οθόνη. Δηλαδή, ταιριάζει πάρα πολύ η ανάλυση που έχει, που παίζει σε 720p προφανώς, στην αντίστοιχη ανάλυση 720p στις 6,2 inches που είναι. Και εκεί πέρα το παιχνίδι είναι πραγματικά πανέμορφο και αξίζει να ασχοληθείς μαζί του. Από την άλλη, όμως, αξίζει. Ούτως ή άλλως αξίζει να ασχοληθείς μαζί του. Απλά θέλω να πω ότι δείχνει εκεί πέρα πραγματικά πανέμορφο το παιχνίδι. Στη μεγάλη τηλεόραση που ήταν 60-65 inches εκεί πέρα, παρόλο που η ανάλυση αυξάνεται και πηγαίνει στα 900p στην. Τηλεόραση. Άμα η τηλεόραση είναι 4K και μεγάλη και ήμασταν και στο 1 μέτρο, ξέρεις, η διαφορά από τη μεγάλη τηλεόραση στη μικρή την οθόνη, σε αυτό που έβλεπες, ήταν χαοτική. Αλλά γενικότερα το Zelda θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που, εντάξει, είναι system seller, είναι αυτό που λέμε system seller, και πολλοί θα πάνε να αποκτήσουν το Switch για το Zelda. Ένας λόγος για να πάνε στην καινούργια γενιά της Nintendo. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν άλλα παιχνίδια. Και περιμένουμε το Mario Kart, το οποίο το έπαιξα, ωραίο είναι, κλασικό Mario Kart, το ίδιο με το Wii U, με κάποιες παραπάνω πίστες, νομίζω, κάποιες παραπάνω χαρακτήρες. Το ARMS που έπαιξα χρησιμοποιεί τα Switch, απλά για να το παίξει μαζί με άλλο τα Joy-Con, τα Joy-Con Controllers, αυτά εδώ πέρα. Τα παίρνεις στα χέρια και ουσιαστικά δουλεύουν σαν τις μπουνιές σου και χρησιμοποιείς και τα δάχτυλα από εδώ πάνω, έτσι για να κάνεις κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις και βαράς έτσι, αλλά είναι αρκετά ακριβές, δηλαδή είναι πολύ καλύτερο στο ARMS αυτή η διαδικασία του να χτυπάς τις μπουνιές και να παίζεις άμυνα σε σχέση με τα motion controls του Wii U, και επίσης αυτό το σύστημα που έχουν εδώ πέρα τα χειριστήρια με το Rumble δουλεύει πολύ ωραία και νιώθεις αρκετά έντονα στα χέρια την όλη φάση. Αλλά το ARMS αργεί ακόμα να κυκλοφορήσει. Το Super Bomberman R που το είχαν εκεί πέρα, αλλά δεν πήγα να το παίξω γιατί είναι ένα Bomberman καινούριο. Είναι και αυτό πολύ ακριβό, με την έννοια ότι έχει 50 ευρώ και είναι ένας από τους τίτλους ένας αρέσματος. Το... αλλά για Bomberman, ρε παιδί μου, πάει στο χάσιμο, βάζει βόμβες και σκοτώνει στον τυμπάλτο, κλασικά, με κλασικό τρόπο. Και υπάρχει και τέλος και το από τα παιχνίδια λανσαρίσματος, το Just Dance, το οποίο 2017, το οποίο είναι το Just Dance που έχει κυκλοφορήσει πόσο καιρό τώρα για Xbox, Wii U, Wii νομίζω, PS4, παντού ας πούμε, και απλά χρησιμοποιείς τα χειριστήρια, παίρνει ο ένας, αν παίζει διπλό που το δοκιμάσαμε και πέραμε το ZOC, απλά δεν υπάρχει αυτό το βίντεο παρόλο που το βάλαμε να το γράψουμε. Κάποια βλακία έγινε, δεν πάτησε το κουμπί, δεν ήθελε να γραφτεί το βίντεο που χορεύουμε με το ZOC. Είναι το Just Dance, έτσι, παίρνεις το χειριστήριο και ακολουθείς, κάνεις τις κινήσεις εκεί πέρα και καλά κάνεις ότι χορεύεις. Άρα, με ξέρεις το Zelda, έχουμε το 1-2 Switch το οποίο είναι mini games. Εντάξει, πλάκα είχαν, αλλά πώς να ασχοληθείς μαζί τους. Και θεωρώ ότι θα πάμε με συσκευασία. Μετά είναι το Just Dance 2017, whatever. Μετά είναι το Super Bomberman R, ωραίο παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι είναι ακριβό, στα 50 ευρώ. Και μέσα εδώ είναι στα 50 ευρώ. Είναι και αυτό εδώ πέρα το ντεμάκι, το οποίο έχει πλάκα και είναι και καλή τιμή του. Το Snipper Clips. Τα άλλα, το Rhyme of the Tuna νομίζω είναι. Έχει κυκλοφορήσει και πιο νωρίς. Το Snipper Clips λοιπόν είναι ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά αυτό που κάνεις είναι ένα puzzle game. Γενικότερα η κονσόλα μου αρέσει περισσότερο όταν είναι φορητή. Εκεί δείχνει για μένα τη δύναμή της πραγματικά. Εκεί είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα, ότι σαν φορητή κονσόλα είναι κορυφαία. Δηλαδή θεωρώ περισσότερο ότι είναι αντικαταστάτης του πώς να το πω, του 3DS, ταυτόχρονα και παίζει την τηλεόραση, παρά αντικαταστάτης του Wii U που ταυτόχρονα το παίρνεις μαζί σου. Πιο πολύ έτσι είναι σχεδιασμένο. Τώρα βέβαια από εκεί και πέρα πώς θα πάει στο μέλλον είναι κάτι που θα δείξει, απλά η Nintendo ξέρει να φτιάχνει ωραία παιχνίδια.
Και αν δεν κάνει τα λάθη που έκανε με το Wii U όσον αφορά τουλάχιστον στο κομμάτι της το πότε κυκλοφορούν τα παιχνίδια και κρατήσει μια σημαντική ροή παιχνιδιών, θα ανεβούν και οι πωλήσεις της κονσόλας ούτως ή άλλως. Τα ελληνικά καταστήματα υπάρχουν από την Παρασκευή 3 Μαρτίου. Το δικό μας αυτό εδώ πέρα που είναι φορτωμένο εδώ μας το προμήθευσε ο Κοτσόβολος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένετε περισσότερα reviews και πράγματα για το Switch μέσα στις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Ο Βέζος θα ασχοληθεί εκτενώς με αυτά. Πριν κλείσω, έχουμε και τους νικητές του διαγωνισμού μας. Ο Πάνος Μανολίδης κερδίζει το VR, το headset. Ο Astron Games κερδίζει το πληκτρολόγιο. Και ο Χρήστος Πατρώνας κερδίζει το κινητό της MLS. Θα πάρετε εσείς οι τρεις νικητές mail, πώς το λένε, μέσα από το YouTube για να πάρετε, να μας απαντήσετε σε αυτές τις διευθύνσεις σας για να σας στείλουμε με κούρια τα δωράκια σας. Σχόλια για το Switch και για να κάνουμε μια ωραία κουβεντούλα, θα την κάνουμε από κάτω. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ, καινούρια κονσόλα είναι, δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε πάρα πολύ. Απλά, δεν έχει λίγο άλλο. Αυτά, ήμουν λίγο πεσμένος. Χαιρετώ. Γεια σας.